απάντηση στους τουρκικούς ισχυρισμούς ότι στις διερευνητικές επαφές θα συζητηθούν όλα τα θέματα που θέτει η Άγκυρα, έδωσε ο Πρωθυπουργός δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι μόνο θέμα προς συζήτηση είναι οι θαλάσσιες ζώνες. Θα γνωρίζει πάντα η Τουρκία πια ότι σε περίπτωση που εξακολουθεί να κάνει τα γνωστά από το παρελθόν τουλάχιστον ζιγζάγκ, ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις. Εξού και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Χατζηνικολάου, ήταν πολύ σαφής. Πρέπει να υπάρχει διάρκεια σε αυτή τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Η δήλωση του Πρωθυπουργού έκλεισε τη συζήτηση που επιχειρεί να ανοίξει η Τουρκία, η οποία έφτασε στο σημείο να απειλήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση με επανάληψη των προκλήσεων του Oruç Reis, αν συνεχίσουν να λαμβάνουν υπόψη τις ελληνικές θέσεις. Gerginliği tırmandırıcı faaliyetlerinden vazgeçmeye davet ediyoruz. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν όλες τις προσπάθειες μείωσης των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και χαιρετίζουν τις πληροφορίες ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι έτοιμες να ξεκινήσουν διερευνητικές συνομιλίες πάνω σε θέματα θαλάσσιας οριοθέτησης. Αυτές οι συνομιλίες έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν στη μείωση των περιφερειακών εντάσεων. Εν τω μεταξύ, μια ακόμη ψυχρολουσία επιφύλαξε το State Department στην Άγκυρα, δείχνοντας ότι η εξομάλυνση των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, μιλώντας με Τούρκους επιχειρηματίες, άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχουν και χειρότερα στο θέμα των κυρώσεων. Υπάρχει πιθανότητα εξάπλωσης των κυρώσεων και σε άλλους τομείς, όπως της ενέργειας, της γεωργίας και των φαρμακευτικών προϊόντων. Ο Νίκος Δένδιας επισκέφτηκε το πρωί τη Ρώμη και συναντήθηκε με τον Λουίτζι Ντι Μάιο. Με αφορμή τη φιλοτουρκική στάση της Ιταλίας στο θέμα των ευρωπαϊκών κυρώσεων, ο Υπουργός Εξωτερικών ζήτησε περισσότερη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη από τη Ρώμη. Του κατέστησε επίσης σαφές ότι παρότι σεβόμαστε την απόφασή τους και τη στάση τους, η ελληνική πλευρά θα επιθυμούσε μια ισχυρότερη ιταλική στήριξη στο θέμα των κυρώσεων.